Παίρνουμε σε μια ε, εκλογική αναμέτρηση όπου ε, ο νικητής είναι ήδη γνωστός ή το παιχνίδι είναι ανοιχτό και υπάρχουν δυνατότητες, πιθανότητες ανατροπής. Ε, είναι από τις ερωτήσεις που πριν ξεκινήσει κανείς να απαντήσει πρέπει να ρωτήσει τον ερωτώντα τι ορίζουμε νίκη. Διότι αν ορίζουμε Α, νίκη... θα νίκη. το ρωτούσα αργότερα αυτό, αγαπητέ να μην Μήπω το ρωτήσετε τώρα. Να ξεκινήσουμε. <laughs> γιατί αν εννοούμε νίκη το πρώτο κόμμα, ανεξαρτήτω ποσοστού, τότε είναι πιο δύσκολο να δούμε κάποια ανατροπή στο ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Ε, ε Επιοικώ λεχθέν αυτό που είπα. Αυτό το οποίο μένει είναι πολιτικά να ορίσουμε τι είναι νίκη. Και η νίκη σχετίζεται με τα ποσοστά που θα πάρουν τα δύο κόμματα, τα, δύο, ακριβώς, τα τρία να το ορίσουμε, πρώτο λοιπόν, κόμματα. Να τώρα για να πάμε την κουβέντα ε, ακριβώ πάνω σε αυτή τη βάση. Ε, ποια θα είναι νίκη για την Νέα Δημοκρατία, τι θα είναι νίκη για το ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και πέρα ποια σενάρια μπορούν να είναι. Δεν θα απαντήσω με αριθμού, mm. γιατί δεν το συνηθίζω. Θα απαντήσω ποιοτικά. Και θα πω το εξή: ότι η νίκη για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι εάν το αποτέλεσμα δίνει το δικαίωμα στον Πρωθυπουργό να βγει να πει το στείλατε το μήνυμα, το πήραμε το μήνυμα, α τώρα για να μην στείλουμε τη χώρα στα βράχια. Εάν η απόσταση από μια τέτοια αυτοδυναμία, και αυτό να προηγουμένω, είναι μεγάλη. Και δεν μπορώ να ορίσω τι είναι μεγάλη και τι είναι μικρή, γιατί συνδέεται και με τι ποσοστά θα έχουν πάρει όλα τα κόμματα. Ναι, γιατί τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για το. Βλέπουμε να γράφονται ποσοστά, 33%, 34% στην Πρώτη Κυριακή, αλλά όπω λέτε κι εσεί, υπάρχουν πάρα πολλέ παράμετροι σε αυτή την εξίσωση. Λοιπόν, ε, εκεί αυτό θα είναι νίκη τη Νέα Δημοκρατία. Επίση, για τον ΣΥΡΙΖΑ, ε, θα πρέπει να οριστεί τι είναι νίκη. Νίκη, παραδείγματο χάρη, θα είναι το να γράψει το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά 3. Έτσι, πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζονται ότι μα πήραν με το, το, το 2019 31, κάτι Γιατί να μην το ξαναπάρουμε τουλάχιστον αυτό, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί όταν ένα κόμμα είναι στην εξουσία, έχει ήδη ένα αβαντάζ ε, στο τι μπορεί να μαζέψει ε, πολύ κοντά στι εκλογέ. Και έχει και την πίτα και το μαχαίρι, και πάει λέγοντας στο πώς μπορεί να πείσει ότι είναι σε θέση να δώσει κάποια πράγματα στους πολίτες. Ε, το μεγάλο ερωτηματικό για μένα είναι δύο τεράστιες μπουκές της κοινωνίας. Η μία λέγεται ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν ξέρουμε πώς, ε, τι αντοχές θα δείξει μέχρι τέλους ε, το κόμμα το συγκεκριμένο. Και το δεύτερο είναι τα δεξιά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, τα δεξιότερα μάλλον κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, ε, τι θα μαζέψουν όλα μαζί να τα και τα δύο αυτά που λέτε, γιατί το Πασόκ είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο τη εκλογική εξίσωση, όπω επίση και το τι συμβαίνει δεξιά τη Νέα Δημοκρατία για να τα δούμε μετά. Κύριε Σεριάτο, εσεί από τι δικέ σα αναλύσει και τη δική σα ε, εκτίμηση, ε, βλέπετε με βάση και την, τον ορισμό που έβαλε ο κύριο Μαύρο το τι είναι νίκη και τι είναι ήττα, Πιθανότητα να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχουμε μέχρι σήμερα όταν φτάσουμε στι εκλογέ και μάλιστα εκλογέ απλή αναλογική. Δηλαδή. Mm -hmm. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, κανεί δεν μπορεί και με έτσι, μια επιστημονική ματιά να αποκλείσει το οτιδήποτε. Έτσι. Αν ε, οι δημοσκοπήσει αντικαθιστούσαν τι εκλογέ, δεν θα, κάναμε, δε θα εκλογές. κάναμε εκλογές. Αυτή είναι μια επιστημονική αβεβαιότητα που νομίζω ότι επιβάλλεται να έχουμε εμεί απέναντι στα δεδομένα μα. Αφού λοιπόν ξεκαθάρισε αυτό το πράγμα. Είναι σαφές ότι την τελευταία περίοδο, παρά την όποια φθορά της κυβέρνησης, η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Δηλαδή υπάρχει μια σαφής υπεροχή η, υπεροχή, η οποία καταγράφεται στον ένα ή στον άλλο βαθμό από όλες ε, τις εταιρείες. Και το πρόβλημα είναι ότι η κλεψίδρα έχει πλέον αδειάσει. Δηλαδή είμαστε πολύ κοντά πλέον έτσι στις εκλογές. Και νομίζω θα βάλει κανείς το ερώτημα. Μπορεί εν τέλει αυτή η διαφορά να είναι ευνοϊκότερη τελικά για το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Μπορεί. Από ό,τι έχω καταλάβει συζητάμε όλοι για το ενδεχόμενο να είναι πιο κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Δημοκρατία. Δεν συζητάτε για το ενδεχόμενο να έχουμε άλλο πρώτο κό εγώ το Θεαματική θεωρώ εξαιρετικά, εξαιρετικά. απίθανο αυτή τη στιγμή να έχουμε μια ανατροπή. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τα δεδομένα. Ναι, Ακριβώ αυτό. Και σα ρωτώ γιατί πολιτικά, ε, Μανώλη, ο τσίπρας Τσίπρα έχει βάλει στο τραπέζι το ότι θα πάω σε προοδευτική διακυβέρνηση μόνο με κυβέρνηση νικητών αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Πρωτοκόμμα. Ναι. Άλλο κεφάλαιο. Αυτό να δούμε αν μπορεί οι τι τιμένοι να είναι και νικητέ, να το δούμε πίσω μετά. Κακέ